Ρεπορτάζ. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κουσουλό. Καθημερινά στις 7 στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε τώρα κυρίες και κύριοι να πάμε στο θρίλερ της Πάτρας. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε ό,τι αφορά τις όποιες εξελίξεις, καθώς η έρευνα κινείται πλέον σε δύο μέτωπα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ξεκινούν οι καταθέσεις ενώπιον των ανθρωποκτονιών, των έμπειρων αστυνομικών των ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν επιληφθεί κατόπιν της εισαγγελικής εντολής, προκειμένου να δούμε από τι κατέληξαν αυτά τα τρία κορίτσια στην Πάτρα, η μικρή Μαλένα, η Ήρυδα και η Τζορτζίνα, η οποία ήταν και η τελευταία η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Ιανουαρίου του 2022. Από τη μία λοιπόν έχουμε τις καταθέσεις, πολλοί γιατροί, μάρτυρες, νοσηλευτές και όχι μόνο φυσικά, και συγγενείς έτσι των τριών κοριτσιών και η ίδια η οικογένεια, οι γονείς, ο κύριος Δασκαλάκης και η κυρία Πισπυρίγκου θα κληθούν να καταθέσουν. Απ' την άλλη περιμένουμε και τα τοξικολογικά αποτελέσματα στις εξετάσεις της Τζορτζίνας, έτσι, τα οποία αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να τα έχουμε αυτή την εβδομάδα, ενδεχομένως αν όχι αυτή την εβδομάδα, σε αρχές επόμενης. Ξεκινάμε το ρεπορτάζ εδώ στο μαγκαζίνο των Παραπολιτικών. Έχουμε στην αλέξη τηλεφωνικής γραμμής τον Ηλία Τσίπα από την Αίρα Πάτρας. Ηλία μου, καλησπέρα. Πέτρο, καλησπέρα. Πολύ σωστά το είπες. Εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται αυτή που ξεκίνησε σήμερα σε ό,τι αφορά την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών της ίδιας οικογένειας, της οικογένειας Δασκαλάκη, καθώς αναμένεται από αύριο να ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος των καταθέσεων και σε αυτούς εμπλέκονται γιατροί και νοσηλευτές, ενώ παράλληλα τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ίσως ρίξουν φως τα αίτια του θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας. Να πω, Πέτρο, πως σε ό,τι αφορά τον θάνατο της πρώτης τους κόρης της Μαλένας, τρεις λοιπόν ιατροδικαστές από την υπηρεσία της Αθήνας ξεκίνησαν από σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την έρευνα για το θάνατό της. Και αναφέρομαι σε δύο κορυφαίους ιατροδικαστές, τον Νίκο τον Καρακούση και τον Νίκο τον Καλογριά, αλλά και την Χριστίνα Τσάκουνα, η οποία είχε νεκροτομήσει το ένα από τα τρία κοριτσάκια. Ερευνάται ο πρώτος θάνατος, Πέτρο, διότι και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά, όπως και στους άλλους δύο. Εδώ πέρα υπάρχουν τρύπες ολόκληρες, Ηλία, υπό την έννοια ότι αυτό το κοριτσάκι νοσηλευότανε, όπως είπαμε, γιατί έπασχε από λευκαιμία, η οποία όμως ήταν η άσημη, ήταν μια χαρά στις εξετάσεις. Εκείνη την ημέρα έπαιζε σύμφωνα με τις καταθέσεις, έφαγε και ένα σουβλάκι, λέει, καλαμάκι, το τάισε η μητέρα του γύρω στη 1:30 και ξαφνικά πέθανε το απόγευμα της ίδιας μέρας. Έτσι δηλαδή, και αποδίδεται ο θάνατος σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει πει η κυρία Χριστίνα Τσάκωνα σε υπατική ανεπάρκεια, η οποία όμως κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει πού οφείλεται αυτή η υπατική ανεπάρκεια. Δηλαδή είναι ένα θάνατος μυστήριο. Θα το πει, Πέτρο, θα το υπογραμμίσω με την εξής φράση: θα ήταν παρόλογο να μην ερευνήσουμε το θάνατο του πρώτου παιδιού. Ήταν πηγή από την γιατροδικαστική υπηρεσία σχετικά με την σύσταση της επιστημονικής υπηρεσίας. Θα ήταν τρελό να μην το ξαναδούμε επιστημονικά αυτό το περιστατικό, όταν τα ερωτήματα παραμένουν απάντητα για το πώς έφυγε ανεξήγητα το ένα από τα τρία κοριτσάκια. Και να πω, Πέτρο, πως ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αναμένονται και οι τοξικολογικές της Τζορτζίνας, του τρίτου παιδιού της οικογένειας που έφυγε τελευταίο, ναι, και οι οποίες αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου, πιθανότατα και στους θανάτους των δύο άλλων αδερφών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν φαίνεται καμία ύποπτη ουσία στις τοξικολογικές εξετάσεις. Και αναφέρομαι σε ρεπορτάζ που προκύπτει από εκπομπή που συμμετέχει και εσύ. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις τοξικολογικές λοιπόν εξετάσεις της 9χρονης Τζορτζίνας, στο στάδιο που βρίσκονται οι έρευνες αυτή τη στιγμή, προκύπτει πως δεν υπάρχει κάποια ύποπτη ουσία, οπότε είναι καθαρές. Σίγουρα, Πέτρο, αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις πρώτες πληροφορίες. Έτσι ακριβώς, Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.